Πάμε λοιπόν στην κουβέντα μας με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και πάμε να δούμε τα ζητήματα, γιατί είναι πολλά και πρέπει να προλάβουμε να τα χωρέσουμε όλα. Την Τρίτη, στην ημερίδα που έγινε για τη διαχείριση των υδατίνων πόρων, βάλατε ένα ερώτημα πολύ ρεαλιστικό και καθαρό. Πρέπει οι δήμαρχοι επιτέλους να τοποθετηθούν για το αν λένε ναι ή όχι στην εκτροπή του Άνω Ρού του Αχελώου. Ένα θέμα που το συζητούμε, το ανακυκλώνουμε, πέφτει σε ύπνο, ξυπνάει και δεν λύνεται πάρα πολλά χρόνια τώρα. Πάμε να δούμε τι μας είπε χθες ο Δήμαρχος Λαρισαίων, δηλαδή ο Δήμαρχος της πρωτεύουσας του νομού Λάρισας, που εσείς λέτε ότι ο νομός Λάρισας κατεξοχήν γεωργικός νομός, όπως και όλο το υπόλοιπο του Θεσσαλικού κάμπου, έχει μόνο ευεργετήματα από την εκτροπή του Άνω Ρού του Αχελώου. Και κάνετε και μια προβολή στο μέλλον και λέτε «ΟΚ, όλα αυτά», γιατί πρέπει να σας πω και τι είπε, γιατί λείπατε και δεν το είδατε. Δεν θα το δούμε σε αυτό το κομμάτι, είναι μικρό το κομμάτι. Ότι ωραία όλα αυτά που γίνονται, τα μυευτήρες και τέτοια. Αλλά εσείς λέτε πως πρέπει να δούμε την εικόνα και 30 και 40 χρόνια μετά. Δεν κάνουμε σχεδιασμό για την επόμενη πενταετία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, που είναι φανερό ότι δεν είναι στην πλευρά του ναι, πώς επιχειρηματολογεί, και θα ζητήσουμε τα δικά σας σχόλια αμέσως μετά. Λέω, κλειστά δίκτυα για να μην χάνετε το νερό, φράγματα που τα έχουμε ανάγκη, καμία μείωση των αρδευόμενων εκτάσεων, και αν αυτό δεν φτάνει, ναι, να συζητήσουμε την πιθανότητα του Αχελώου. Δεν μπορούμε να πάμε σε ένα έργο το οποίο αυτή τη στιγμή έχει αιρεσιμότητες, έχει προβλήματα, έχει κινδύνους να αφήσει τη Θεσσαλία άλλα 20 και 30 και 50 ενδεχομένως χρόνια πιο πίσω χωρίς νερό. Υπάρχουν βήματα λογικής, όχι βήματα πολιτικής. Και είναι λάθος, και επανέρχομαι σε αυτό που ξεκίνησα, ότι η πόλωση αυτή που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε δύο πολιτικές ομάδες, εν πάση περιπτώσει σε δύο ομάδες, οι οποίες με την εκφορά του λόγου τους οδηγούν τα πράγματα σε μια διέξοδο, νομίζω ότι είναι λάθος. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η επιστήμη μπορεί να δώσει λύσεις. Οι μελέτες και τα διαχειριστικά σχέδια που γίνονται μπορούν να προσεγγίσουν το ζήτημα των αναγκών που υπάρχουν στο υδάτινο δυναμικό, και από εκεί και πέρα τα βήματα τα οποία οφείλουν να γίνουν είναι συγκεκριμένα και έχουν προτεραιότητες. Και ξέρετε κάτι, και θα κλείσω με τούτο. Δεν είναι καινούργια αυτή η άποψη. Και είναι, αν θέλετε, και άποψη των διαχειριστικών της προηγούμενης περίοδου. Σε όσους φίλους επιχειρηματολογούσαν χωρίς να λένε τίποτα άλλο για την εκτροπή ή τη μεταφορά των νερών των 250 εκατομμυρίων κυβικών, έλεγα, βρε παιδιά, γιατί δεν βλέπετε αυτά τα διαχειριστικά σχέδια που ξεκίνησαν επί προηγούμενης κυβέρνησης και ψηφίστηκαν το 2014, και τα οποία διαχειριστικά σχέδια έχουν τρία σενάρια. Κύριε Πολίζο, το σενάριο της μεταφοράς νερών από το Αχελώο είναι το τρίτο. Αυτά λοιπόν είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Λαρισαίων, που ουσιαστικά λέει ότι έχουμε δύο πολιτικές πλατφόρμες που σε λάθος θέμα τσακώνονται και το συντηρούν αυτό το θέμα σε υψηλά επίπεδα για να αντιπαρατίθενται ιδεολογικά. Και ότι όλες οι μελέτες, και μάλιστα μελέτες από μια περίοδο που δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα, το βάζουν ως τρίτο σενάριο, το σενάριο του Αχελώου. Πάμε λοιπόν σε εσάς. Η προηγούμενη μελέτη για τα διαχειριστικά σχέδια είχε τρία σενάρια, όπως θα έπρεπε να έχει και τρία σενάρια αυτή η μελέτη. Και είχε προκρίνει το τρίτο σενάριο που τι έλεγε, τα δρομολογημένα έργα, λιμνοδεξαμενές, υπογειοποιήσεις των νερών για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, πρέπει να γίνουν. Αλλά πρέπει να γίνει και η μεταφορά νερού από τον Αχελώο. Γιατί? Γιατί έδινε το μεγαλύτερο κοινωνικο-οικονομικό δείκτη, ο οποίος συνέφερε στην εθνική οικονομία. Το να μην γίνουν και να μείνουν ανενεργές οι πραγματοποιηθήσεις εργασίες και τα πραγματοποιηθέντα έργα, γιατί έχουν γίνει έργα 500 εκατομμύριων ευρώ περίπου παρούσες αξίας στην περιοχή. Και υπάρχουν έργα τα οποία είναι μητελή, όπως είναι η σύραγγα της Δρακότρυπας, όπως είναι το φράγμα στη Σικιά. Και θα επανέλθω σε αυτό. Δημιουργούν τεράστια εθνική οικονομική ζημία, αλλά ταυτόχρονα και κοινωνική ζημία. Το προηγούμενο διαχειριστικό σχέδιο σαφώς είχε τρία σενάρια, όπως πρέπει να έχει μια επιστημονική μελέτη.
και κατέληγε στο τρίτο σενάριο της μεταφοράς νερού και των δρομολογημένων έργων. Και πολλά από αυτά τα δρομολογημένα έργα εμείς τα κάναμε. Και την Κάρλα την κάναμε, και το Μαυρομάτι το κάναμε το φράγμα, και τα λιμνοδεξαμενές στη Λάρισα, στην περιοχή της Γλάφκης και στο Καστρί έχουμε κάνει και γεμίζουν. Έχουμε κάνει υπογειοποιήσεις των αγροτικών εκμεταλλεύσεων των σωλήνων για άρδευση αγροτικές εκμεταλλεύσεις περίπου 200 χιλιόμετρα στη Θεσσαλία. Έχουμε κάνει και επίσης πολλά αντιπλημμυρικά έργα που και αυτά συμβάλλουν και οπωσδήποτε εμείς τι λέμε, αυτό που λέει η λογική και το συμφέρον. Βέβαια, αυτό το διαχειριστικό σχέδιο που σήμερα συζητούμε έγινε προς μία κατεύθυνση, έδωσε εντολή ο Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας Υδάτων για να μην εξεταστεί το θέμα της μεταφοράς νερού από τον Αχελό. Όλα τα άλλα τα έργα συμπεριλαμβάνονται και στα προηγούμενα, αλλά χρειάζονται μεγαλύτερο χρόνο και πολλά χρήματα. Χρειάζονται 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν τα χρήματα από την αγροτική ανάπτυξη, το ταμείο δηλαδή, το Γεωργικό Ταμείο και για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, για όλη την Ελλάδα είναι 458 εκατομμύρια ευρώ. Ή εκτός, αν σκέφτονται, να χρηματοδοτήσουν από τους απολυσθέντες πόρους, δηλαδή να μετακυλήσουν το κόστος αυτό στους αγρότες. Και εμείς αυτό δεν το θέλουμε, διότι έτσι επιβαρύνεται η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, της αγροτικής οικονομίας και δεν υπάρχει καμία, μα καμία δικαιολογία. Και εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω εγώ να αντιπαρατηθώ με τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος μπορεί να έχει τις απόψεις του και καλώς τις έχει, αλλά εμείς έχουμε σταθερή άποψη. Εμείς διεκδικήσαμε και πήραμε τη νομική έγκριση και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπου προσέφυγε το Συμβούλιο της Επικρατείας με 13 προδικαστικά ερωτήματα, και πραγματικά εκεί έγινε αποδεκτό η μεταφορά νερού από υδατική λεκάνη σε άλλη υδατική λεκάνη για ίδρυυση, αλλά και για άρδευση και για ένα ανθρωπογενές σύστημα όπως είναι αυτό της περιοχής. Και το άλλο είναι τι θα γίνουν τα εγκαταλειμμένα έργα. Κανένας δεν μιλάει. Και όταν πηγαίνουν και εγκαινιάζουν έργα, όπως είναι περίπου το έργο της Οικιάς, και αφήνουν το έργο της Οικιάς απ' έξω, γιατί στην Οικιά μπορεί να γίνει το έργο και να παράξει η υδροελεκτρική ενέργεια, ενέργεια δηλαδή πολλών μεγαβάτ, γιγαβάτ μάλλον, και να χρησιμοποιηθεί νέα μέθοδος που χρησιμοποιείται και χτίζονται νέα φράγματα σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, να το πρωί να έρχεται το νερό και να παράγει ενέργεια και το βράδυ το ίδιο νερό να ανακυκλώνεται, να ανεβαίνει σε δεξαμενές που είναι χαμηλή το κόστος της ενέργειας, η τιμή της ενέργειας, και να παράγει ενέργεια. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Δεν μπορούμε να ιδεολειπτικά και μόνο να σταματάμε ένα έργο. Και πάση περιπτώσει, δεν έχετε πάρει καμιά απάντηση, κύριε Περιφερειάρχα, στα ερωτήματά σας. Ωραία, δεν το κάνουμε το έργο, ωραία δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως λέτε, όλα αυτά τα χρήματα που ξοδεύτηκαν σε έργα που θα ρημάξουν, την απάντηση που σας δίνουν ποια είναι? Θα δούμε ή δεν ξέρουμε? Όχι, δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση. Και πάση περιπτώσει, εγώ να θυμηθώ. Άρα εισπράτεται σιωπή στο ερώτημα αυτό. Ναι, εγώ να θυμηθώ και κάτι άλλο. Ο Δήμαρχος ήταν πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου σε μια παράταξη του κυρίου Λαμπρούλη, ο οποίος κύριος Λαμπρούλης ήταν υπέρμαρχος της μεταφοράς ενός εκατομμυρίου 250 χιλιάδων κυβικών μέτρων. Είναι μια διαφοροποίηση. Εμείς αληθεύονται σε αγάπη το λέμε. Αν υπάρχει καλύτερη λύση να μας την πούνε. Όλα τα άλλα τα έργα, πάλι ο Δερλή ή στο Νεοχωρίτη ή στην Πύλη ή στο Μουζάκι, χρειάζονται χρήματα πάρα πολλά οι μελέτες για να επικυρωποιηθούν, γιατί υπάρχουν προμελέτες, ιδίως στο πρώτο είναι στο παλιό Δερλή είναι από την εποχή της Ηλεκτροβάτ. Αν τη θυμόσαστε την Ηλεκτροβάτ, η προμελέτη. Χρειάζεται να οριμάσουν, και για να οριμάσουν αυτές οι μελέτες χρειάζονται πάρα πολλά χρόνια. Εδώ βλέπετε για να οριμάσει η μελέτη Λάρισας Φαρσάλων που την έχει το Υπουργείο και πολλοί τα ρίχνουν στην περιφέρεια, ή Λάρισας Κοζάνης που πολλοί τα ρίχνουν στην περιφέρεια και τις μελέτες κάνει το Υπουργείο, γιατί είναι έργα του Υπουργείου, γιατί είναι μεγάλα έργα αυτά. Η παλιά Εθνική Οδό Λάρισας Βόλου, τις μελέτες τις κάνει το Υπουργείο και δεν τις έχει ολοκληρώσει ακόμη και έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, αλλά λοιπόν, σκεφτείτε, κύριε Περιφερειάρχα, άμεσα θέλουμε λύσεις, χρονοδιαγράμματα και από πού θα εξευρεθούν οι πόροι. Εμείς, ναι, είμαστε υπέρ της μεταφοράς νερού, είμαστε υπέρ της
χρησιμοποίησης του φράγματος της οικιάς για να παράγουμε φιλική προς το περιβάλλον φθηνή ενέργεια για να ελαφρυνθεί και το κόστος της ενέργειας. Ναι, είμαστε υπέρ της μετατροπής σε ένα ανθρωπογενές σύστημα εκεί όλο, σε όλη την περιοχή και να εξαποιηθούν τα χρήματα που έχουν πέσει για τα έργα αυτά που έχουν πραγματοποιηθεί, διότι κινδυνεύει και από ακραία καιρικά φαινόμενα η περιοχή του Μουζακίου, της ευρύτερης περιοχής του Μουζακίου. Τα χωριά έχουν μεγάλο πρόβλημα και πρόπερση υπήρξε κίνδυνος. Και αν έβρεχε άλλες 2-3 ώρες με το ρυθμό που έβρεχε εκείνη την εποχή, θα είχαμε εκτροπή πλέον χωρίς να είναι ελεγμένη, να ελέγχεται η εκτροπή και να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην περιοχή με καταστροφές, οι οποίες θα ήταν ανυπολόγιστες. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντησή σας με τον κύριο Χαρίτση, βγαίνουν ειδήσεις. Ήταν ρουτίνα συνάντηση, θέλω να πω, να ελέγξετε την πορεία έργων, επενδύσεων κλπ. Κοιτάξτε, ναι, βγαίνει μια είδηση ότι ανοίγει ο δρόμος. Ήταν μια τεχνική σύσκεψη για να μπορέσουμε να ανοίξουμε το δρόμο, να προκηρύξουμε τα έργα τα οποία έχουμε όλες οι περιφέρειες, περίπου 1 δις για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Υπήρχε ένα βραχυκύκλωμα στη διαδικασία που δεν μας επέτρεπε να βγάλουμε τις προσκλήσεις. Έχουμε πει ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία από το Υπουργείο και θα προχωρήσει κάθε περιφέρεια συντονισμένα, χωρίς να υπάρχει κανένα κόστος ανισότητος, για να βγάλουμε τα έργα αυτά τα οποία είναι του ΡΙΣ3 της καινοτομίας δηλαδή. Ή υπάρχει και η πιθανότητα να ενισχύσουμε το ταμείο το οποίο έχει κάνει το Υπουργείο για τις επιχειρηματικότητες με χρήματα για να παίρνουν μόνο οι επιχειρήσεις της κάθε περιφέρειας. Παραδείγματος χάρη, αν βάλει χρήματα η περιφέρεια Θεσσαλίας, να παίρνουν οι επιχειρήσεις οι οποίες εδρεύουν και ασκούν το δικαίωμα στην επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια Θεσσαλίας και καθώς και στο άλλο ταμείο, το οποίο είναι για καινοτόμες ενέργειες στο Ταμείο Συμμετοχών, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει, ούτε το πρώτο έχει ξεκινήσει, αλλά θα ξεκινήσει σύντομα, για να μπορέσουν και να ενισχυθούν μάλλον οι επιχειρήσεις στις περιφέρειες Θεσσαλίας. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι επιλογή. Θα τα δούμε να ανοίγουν πότε, τώρα, Οκτώβριο-Νοέμβριο, ή θα πάει για τη νέα χρονιά? Πιστεύω από τη νέα χρονιά. Από τη νέα χρονιά. Αλλά στην αρχή της νέας χρονιάς. Ακριβώς. Από τη στιγμή που λέτε ότι εσείς είστε σε απόλυτη ετοιμότητα και μένουν διαδικαστικά να γίνουν γραφειοκρατικά. Μα δεν είναι αστείο όμως να συζητούμε για γραφειοκρατία όταν έχουμε 9 δις να αξιοποιηθούν μπροστά μας? Κοιτάξτε, φυσικά υπάρχει ένα βαρύ γραφειοκρατικό σύστημα το οποίο γίνεται ακόμα βαρύτερο και έγινε ακόμα βαρύτερο. Το να εντάξεις και να προχωρήσεις ένα έργο αυτή τη στιγμή, οδικό θα σας έλεγα, χρειάζονται τουλάχιστον 6 μήνες στην καλύτερη, γρηγορότερη περίπτωση. Διαφορετικά πηγαίνουμε, αν έχουμε μπλοκές, πηγαίνουμε σε και βραχυκυκλώματα, πηγαίνουμε σε μεγαλύτερο χρόνο, γι' αυτό και υπάρχουν προβλήματα ακόμη στην απορροφητικότητα των ΕΣΠΑ εκείνων των περιφερειών που είχαν ένα υγιές πρόγραμμα στην προηγούμενη περίοδο, ολοκληρώσαν τα έργα τους και περίμεναν να βάλουν νέα έργα, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουν νέο εθνικό πλούτο. Από εκεί και πέρα εμείς προσπαθούμε. Αν σκεφτείτε ότι τους τελευταίους 24 μήνες ή 18 μήνες ήταν χωρίς δημοπρασίες, γιατί δεν επέτρεπε το υπάρχον σύστημα να γίνουν δημοπρασίες. Αντιλαμβάνεστε τι τιτάνια προσπάθεια καταβάλουν οι υπηρεσίες μας και η διαχειριστική αρχή για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη διαδικασία. Για κάντε μας αυτά τα μαγικά που κάνατε, που έχετε ένα κομπιούτερ στο μυαλό σας και μας πετάτε έργα με ορίζοντες, με προϋπολογισμούς, με όλα. Τι έχουμε νεότερο, τι δεν έχουμε πει μέχρι τώρα? Όχι, κοιτάξτε, χθες υπογράψαμε τη σύμβαση για τον περιφερειακό δρόμο της Λάρισας από το ύψος της ΔΕΙΑΛ, τη δεύτερη γέφυρα Πηνιού, η οποία θα βγαίνει στην Γεωργική Σχολή. Έτσι τι γίνεται, έτσι διευκολύνεται όλη η Θεσσαλία και ιδίως οι Τρικαλινοί, οι οποίοι διέρχονται μέσα από την πόλη της Λάρισας και δημιουργούνται τα πλήστα προβλήματα και χάνουν 15 λεπτά τουλάχιστον για να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα αποσυμφορείται το κέντρο από τα φορτηγά, γιατί όλα τα φορτηγά περνάνε μέσα από την πόλη και έτσι τους δίνουμε διέξοδο και αποσυμφορούμε την πόλη μέσα και από την ηχορύπανση και από τη ρύπανση στην αέρια, αλλά ταυτόχρονα και από το κυκλοφοριακό. Είναι ένα μεγάλο έργο, 11.630.000 ευρώ.
Έχουμε χρηματοδοτήσει και την ΔΕΙΑ Λάρισας, σήμερα ήταν η Δημοπρασία, με 630.000 για να μπορέσει να βγάλει έργο της μετατόπισης των αγωγών, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο έργο, και κυρίως τους δύο κυκλικούς κόμβους που θα κάνουμε, κύκλους που θα κάνουμε, έναν στη ΔΕΙΑ και έναν στην έξοδο στην Τρικάλων, και έτσι αλλάζουμε και την ροή της κυκλοφορίας και την ταχύτητα και σε εκείνους τους δρόμους. Άρα έχει μια πολυπλοκότητα, λέτε, γιατί... Επίσης, σύντομα υπογράφουμε την σύμβαση για τους δύο κυκλικούς κόμβους που κάνουμε, έναν στη Χλώη, στην παλιά Εθνική Οδό Λάρισας Βόλου, και έναν κυκλικό κόμβο στο ύψος της Γαλήνης, πάλι στον ίδιο κόμβο. Και υπογράφουμε και τη σύμβαση ενός 1.800.000 ευρώ για τη συντήρηση της παλιάς Εθνικής Λάρισας Βόλου, του δρόμου Φάρσαλα, Βόλος, Βόλος, Φάρσαλα, Λάρισα, Τύρναβος, που έχει κάποια προβλήματα ο δρόμος και είναι φυσικά να έχει προβλήματα μετά από το μεγάλη κακοκαιρία και το πολύ αλάτι που έχει πέσει στην περιοχή, και Λάρισα, Φάρσαλα, άλλα ένα 800, το οποίο υπογράφουμε σύντομα για να μπει η εταιρεία, η ανάδοχος εταιρεία, για να προχωρήσει. Και υπογράψαμε και τη σύμβαση προϋπολογισμού 358.000 ευρώ από τον ισόπεδο κόμβου Φαναρίου έως τον ισόπεδο κόμβου Αγίου Βυλισσαρίου στην Καρδίτσα, όπου εκεί πέρα είχαμε κάποια προβλήματα με πεζοδρόμια και με πλακοστρώσεις, την οποία αποκαθιστούμε. Και σύντομα 3 εκατομμύρια υπέγραψαμε σήμερα την πίστοση για να βγάλει τη Δημοπρασία τριών κυκλικών κόμβων στα Τρίκαλα, ο Χρήστος Μιχαλάκης εκεί, σε κέρια σημεία στην είσοδο της πόλης, για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την ασφάλεια, να διευκολύνουμε την κυκλοφορία και την ασφάλεια της μετακίνησης των ανθρώπινων κοινοτήτων. Μάλιστα. Για τη συνέχεια της Καραμαλή... Και τη συνέχεια της Καραμαλή το έχω εντάξει το έργο. Έχουμε εντάξει το έργο, είναι ένα έργο περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ, είναι από την Φαρσάλων, συγγνώμη, από τη Βόλου, εκεί πέρα που είναι στον Άγιο Γεώργιο, εκεί θα γίνει ένας κυκλικός κόμβος, ο οποίος θα συνεχίζει μέσα προς την πόλη της Λάρισας με δύο λωρίδες, ενώ τώρα είναι μία, θα συνεχίζει μετά ο άλλος κυκλικός κόμβος, θα γίνει στην Ερετρίας, και ο επόμενος κυκλικός κόμβος θα γίνει στο ύψος της Αγιάς, όπου είναι η 110, ενώνεται η 110 Επτέρυγα Μάχης με το ΑΤΑ. Οπότε διευκολύνουμε και εκεί την κυκλοφορία των ανθρώπινων κοινοτήτων. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Περιφερειάρχα, στο Επανίδη. Και κάτι άλλο. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας την επόμενη Πέμπτη θα βραβευθεί με δύο χρυσά βραβεία. Πρώτον για τους κυκλικούς κόμβους που έχει κάνει και για την τεχνογνωσία. Και το δεύτερο για την μίνι πλανητάρια, δηλαδή τους χώρους που έχουμε κάνει ψηφιακή απεικόνηση του Ολύμπου και των μετεώρων. Περίφημα. Ποιος θεσμός σας βραβεύει? Best City Awards. Μπράβο. Περίφημα. Αυτό είναι μόνο καλό. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Περιφερειάρχα. Και συνεχίζουμε και το πρόγραμμά μας, που είμαστε επικεφαλής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προϋπολογισμού 3 εκατομμύριων, που είμαστε επικεφαλής εταίρος για τον καταδυτικό τουρισμό και τα υποβρύχια μουσεία, που συμμετέχει το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδος φυσικά, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας, πανεπιστήμια από όλη την Ευρώπη, και η επικεφαλής εταίρος είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, και αυτό είναι σε προχωρημένο στάδιο, και μάλλον γύρω στα μέσα Οκτωβρίου θα κάνουμε και μία εκδήλωση στην Αλόνισο. Περίφημα. Ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ.